Καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα και μια νέα εβδομάδα ξεκινά. Επειδή είναι αρχή της εβδομάδας, μήπως είναι καιρός να ξεκινήσετε από σήμερα τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Για να δούμε το μενού που έχουμε ετοιμάσει. Πρωινό ένα πασίγνωστο γεύμα. Γάλα με δημητριακά και προστασία του οργανισμού με ακάι μπέρι. Δεκατιανό ένα δροσερό και εύκολο σνακ. Τορτίγια ολικής άλεσης με τυρί και φρέσκα λαχανικά. Το μεσημεριανό μας παραδοσιακά γεμιστά, αλλά τη διαφορά την κάνει η καπνιστή μπριζόλα. Απογευματινό, μπανάνα με μέλι και καρύδια. Νόστιμο και πάρα πολύ απλό. Και το βραδινό μας δροσερή σαλάτα, αλλά και πολύ πρωτότυπη. Ρόκα με παντζάρια, αμύγδαλα και κύβο σε πανθότυρο. Χορταστικό και νόστιμο το σημερινό μενού και μας προσφέρει συνολικά 1500 θερμίδες. Και πριν ξεκινήσουμε το πρωινό μας, μην ξεχνάμε βοήθεια του οργανισμού μας για την αποτοξίνωση με ακάι μπέρι. Τι είναι το ακάι μπέρι? Το ακάι μπέρι είναι ένα εξωτικό φρούτο το οποίο παράγεται αποκλειστικά στον Αμαζόνιο. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά στατικά, είναι αντιοξειδωτικό και βοηθάει στην αποτοξίνωση. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το γάλα με τα δημητριακά. Η μερίδα πρέπει να είναι περίπου στα 80 γραμμάρια δημητριακά, 75 με 80, και πάντα να προτιμούμε γάλα το οποίο είναι χαμηλό σε λιπαρά. Σε πολύ γρήγορο χρόνο έχουμε ένα πλήρες και ισορροπημένο γεύμα για να ξεκινήσουμε σούπερ και γεμάτη ενέργεια μια δύσκολη εβδομάδα που ξεκινάει. Πρωινό, δημητριακά με γάλα και αποτοξίνωση του οργανισμού με ακάι μπέρι. Υλικά για ένα άτομο. 200 ml γάλα, 80 γραμμάρια δημητριακά ολικής και αποτοξίνωση του οργανισμού με ακάι μπέρι. Το πιο κλασικό πρωινό με 350 θερμίδες αναμερίδα. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεκατιανό μας, που είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο σνακ. Τορτίγια ολικής άλεσης με τυρί κίτρινο χαμηλό σε λιπαρά και φρέσκα λαχανικά. Ξεκινάμε με μια φέτα τυρί, την οποία θα την κόψουμε στη μέση και θα την βάλουμε στην άκρη της τορτίγιας. Μπορούμε ακόμα, άμα δεν θέλουμε να βάλουμε κίτρινο τυρί, να βάλουμε ένα τυρί κρεμμόδες. Πάντα χαμηλό σε λιπαρά, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ακόμα, άμα θέλουμε, μπορούμε να την ψήσουμε λίγο, να γίνει πιο τραγά, να τη βάλουμε 1-2 λεπτά μέσα στο γκριλ, να πάρει ένα ωραίο χρώμα, να γίνει λίγο crispy. Φαντασία να έχουμε και μεράκι, μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε, να κάνουμε θαύματα. Γενικά η μαγειρική θέλει φαντασία και τρέλα. Και το δεκατιανό μας είναι έτοιμο. Δεκατιανό. Κρύο σνακ με τυρί. Υλικά για ένα άτομο. Μία φέτα τυρί χαμηλό σε λιπαρά, μία τορτίγια ολικής άλεσης, ντομάτα, μαρούλι. Η κάθε τορτίγια έχει 260 θερμίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας, που είναι μια παραδοσιακή συνταγή, τα κλασικά γεμιστά με ρύζι. Τη διαφορά μου την κάνει η καπνιστή μπριζόλα. Τα υλικά που έχω επιλέξει είναι απλά. Ντομάτες και πιπεριές, πατάτες, κρεμμύδι, ρίγανη και δυόσμος, λίγο πάπρικα, ρύζι αμερικέν. Εκεί είναι λίγο διαφορά από το κλασικό Καρολίνα. Ξεφεύγουμε λίγο, το κάνουμε πιο πρωτοποριακό, πιο γκουρμέ. Και φυσικά την τελική γεύση δίνει η καπνιστή μπριζόλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ξεκινήσουμε να κάνουμε μια τομή. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στα γεμιστά. Εμένα η γιαγιά μου, ας πούμε, και η μητέρα μου, όπως μου τα μάθανε, τα κάναμε κλασικά με ρύζι μόνο και διάφορα μυρωδικά. Σε κάποιες περιοχές βάζουν κιμά, αλλού τα κάνουμε σταφίδα και με κουκουνάρι, με πληγούρι, με μαύρο ρύζι. Εγώ συγκεκριμένη συνταγή θα βάλω καπνιστή μπριζόλα.
ντομάτα μου έχει αλεστεί και ήρθα να φτιάξουμε και τις πιπεριές. Έχω επιλέξει τις κλασικές πράσινες πιπεριές. Μπορούμε να θέλουμε να βάλουμε και κόκκινη πιπεριά ή διάφορες πολύχρωμες. Απλά οι πολύχρωμες πιπεριές είναι πιο γλυκές, δεν έχουν τόσο έντονη γεύση. Πάντως το καλό το κρεμμύδι φέρνει τόσο κλάμα όπως και εγώ αρχίσει και κλαίω εγώ. Έχω βάλει ήδη ένα τηγάνι αρκετά βαθύ. Θα σοτάρω μέσα όλα τα υλικά μου. Θα βάλουμε ελαιόλαδο και θα αρχίσω να φτιάχνω και το ρύζι. Η φωτιά δεν θέλω να είναι πάρα πολύ δυνατή γιατί θα μου κάψει γρήγορα το κρεμμύδι, θα μαυρίσει. Αφήνουμε το τηγάνι να κάψει λίγο. Και ξεκινάμε να καθαρίσουμε και τις πατάτες. Όταν τα φτιάχνει η γιαγιά μου, θυμάμαι μικρός, οι παιδί πατάτες είναι πολύ λίγες. Όλοι τσακωνόμασταν ποιος θα προλάβει να φάει την κάθε πατάτα. Εγώ πάντα έτρεχα, τις βούταγα όλες και δεν άφηναν καμία σε κανέναν. Προσθέσουμε πιπέρι. Και θα αφήσω τώρα να καραμελώσει το κρεμμύδι, να βγάλει όλους τους χυμούς. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το ρύζι. Έχω επιλέξει ρύζι τύπου Αμερικής γιατί είναι πιο σπυρωτό σε σχέση με το Καρολίνα που είναι λίγο πιο μαλακό, καμιά φορά μπορεί να μας λασπώσει. Θα χρειαστώ 150 γραμμάρια ρύζι τύπου Αμερικής. Και θα το προσθέσουμε στο τηγάνι και θα αρχίσουμε να το σοτάρουμε. Όταν δούμε το ρύζι παίρνει το χρυσαφένιο το χρώμα, σημαίνει ότι έχει καβουρδιστεί σωστά. Πήρε γρήγορα το χρώμα που θέλουμε. Και θέλω να προσθέσουμε τους χυμούς ντομάτας. Θα προσθέσω το μισό χυμό ντομάτας. Τον υπόλοιπο θα το ρίξω πάνω στα γεμιστά μου. Και θα προσθέσουμε ρίγανη και μπόλικο δυόσμο. Είναι πραγματικά τα αρώματα μοναδικά. Τη διαφορά όμως στα συγκεκριμένα γεμιστά την κάνει καπνιστή μπριζόλα. Όπως γνωρίζουμε τα γεμιστά, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας θα κάνουμε κιμά ή με κάποιο άλλο κρέας. Εγώ τα έχω δει και με θαλασσινά και ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Αλλά επέλεξα καπνιστή μπριζόλα για να δώσει ένα ωραίο άρωμα, ένα ωραίο καπνιστό άρωμα στα γεμιστά μας. Μία φέτα ακριβώς είναι 150 γραμμάρια που χρειαζόμαστε στη συνταγή. Και πιστέψτε με, θα δώσει τέτοια γεύση που δεν το περιμένετε. Θα σας τρελάνει. Θα γίνει και το αγαπημένο σας. Ξεκινάμε και θα κόψουμε την μπριζόλα σε πολύ μικρά καρέ. Έχω επιλέξει τη συγκεκριμένη μπριζόλα γιατί είναι καμιστή. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Δεν έχει καθόλου λίπος. Είναι ατόφιο χοιρινό φιλέτο. Και πιστεύω να δώσει το τέλειο αποτέλεσμα στο πιάτο μας. Αν αφήσω και τίποτα στο τέλος, γιατί όπως βλέπω θα τη φάω όλη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμη. Θα προσθέσω και λίγο μαύρη ζάχαρη, ελάχιστη. Ούτε μισή κουταλιά τσούπας. Και πάπρικα. Η πάπρικα που έχω επιλέξει είναι γλυκιά και θα δώσει μια ωραία γεύση. Ταιριάζει πάρα πολύ με την καπνιστή μπριζόλα. Για να δούμε το ρύζι, είναι όπως το θέλουμε. Το ρύζι είναι... κρατάει αρκετά, είναι όπως το θέλω σπυρωτό. Ξεκινάμε, δεν θα τα γεμίζουμε μέχρι πάνω γιατί επειδή το ρύζι είναι μισομαγειρεμένο, στη συνέχεια μέσα στο φούρνο με τα υγρά θα μαγειρευτεί και θα φουσκώσει. Λίγο πιο πάνω από τη μέση
Δεν τα πιέζουμε, αφήνουμε να πέσει μόνο του το υλικό κάτω να κάτσει. Και βάζουμε και τα καπάκια. Θα προσθέσουμε και την υπόλοιπη ντομάτα. Έξτρα ελαιόλαδο. Λίγα υγρά ακόμα. Και ήρθε η ώρα να τα βάλουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για μία ώρα. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να τα μαγειρέψουμε και μέσα σε μια γάστρα. Θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο στο μαγείρεμα και θα βγουν εξίσου νόστιμα. Πραγματικά, μπορώ να πω ότι ξεπέρασα ακόμα και τη μαμά μου. Θα ξεκινήσουμε να σερβίρουμε. Όπως βλέπουμε, το ρύζι μπορεί να είναι το διαφορετικό ρύζι από το Καρολίνα, αλλά έχει, όπως βλέπετε, γίνει σπυρότο και έχει ψηθεί ομοιόμορφο. Βάλουμε και μερικές πατάτες, λίγη πάπρικα για να δώσω λίγο χρώμα και λίγο αποξηραδωμένο έξτρα δυόσμο. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Ναι, πατάτα και ψίδι τόσο ωραία, έχει μαλακώσει τόσο πολύ. Πραγματικά, τέλειο. Θα σας τρελάνει. Μεσημεριανό. Γεμιστά με ρύζι και καπνιστή μπριζόλα. Υλικά για 5 με 6 μερίδες. 150 γραμμάρια καπνιστή μπριζόλα. 150 γραμμάρια ρύζι μακρύκοκο parboiled. 6 ντομάτες. 3 πράσινες πιπεριές. 2 ξερά κρεμμύδια. 3 πατάτες. Δυόσμο. 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα. 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Μισή κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Η μερίδα με μία ντομάτα και μία πιπεριά έχει 450 δερμίδες. Γεια σας! Σήμερα θα δείξουμε τη μέθοδο του Πιλάτες. Η μέθοδος αυτή είναι ένα σύστημα γυμναστικής για την ευθυγράμμιση του σώματος και την ενδυνάμωση του κορμού. Είναι μία προπόνηση για άντρες, για γυναίκες, για αρχάριους αλλά ακόμα και για αθλητές. Πάμε να γυμναστούμε! Ο Πιλάτες έλεγε πως πρέπει να έχουμε ένα δυνατό κορμό για να κάνουμε σωστές κινήσεις με τα άκρα μας. Θα σας δείξω μερικές ασκήσεις που θα είναι και για αρχάριους και για προχωρημένους. Πρώτη άσκηση είναι η βασική αναπνοή στο Πιλάτες. Θα μάθουμε πώς να αναπνέουμε. Από τη μύτη εισπνέω και από το στόμα εκπνέω. Τοποθετούμε τα χέρια εδώ, στα πλαϊνά του θώρακα. Τραβάω μέσα τα τυχώματα της κοιλιάς, τα κρατάω σταθερά. Εισπνέω βαθιά από τη μύτη. Εκπνέω από το στόμα, χωρίς να φουσκώσει η κοιλιά. Εισπνέω από τη μύτη, νιώθω το θώρακα να ανοίγει προς τη δύση και την ανατολή. Εκπνέω. Θα δείξουμε την επόμενη άσκηση, πώς να ενεργοποιούμε τους κοιλιακούς και να τοποθετούμε σωστά τη σπονδυλική μας στήλη. Τραβάω μέσα τους κοιλιακούς και πατάω κάτω τη μέση μου να μην έχει κενό. Αφήνω ξανά να σηκωθεί. Και ξανά πατάω κάτω να μην έχει κενό. Προσπαθώ η κοιλιά μου να είναι flat, επίπεδη. Εισπνέω και εκπνέω. Τώρα θα σας δείξω το 100, μια δυναμική άσκηση αναπνοής με την ενεργοποίηση ολόκληρου του κορμού. Ξαπλώνουμε κάτω, σπόνδυλο-σπόνδυλο προσεκτικά. Σαγόνι στο στέρνο, χέρια 10 εκατοστά από το πάτωμα, δεξί πόδι 90 μοίρες, αριστερό πόδι κολλημένο μαζί. Χτυπάω τα χέρια μου δυναμικά πάνω κάτω. Εισπνέω για 5 χρόνους, εκπνέω για άλλους 5. Αν κάποιος είναι προχωρημένος, μπορεί να τεντώσει τα πόδια του στο ταβάνι και να συνεχίσει. Αν κάποιος είναι ακόμα πιο πολύ προχωρημένος, μπορεί να κατεβάσει τα πόδια του λίγο πιο χαμηλά. Ξεκουράζεστε με τα πόδια αγκαλιά,
πάνω στο στήθος σας. Με τη μέθοδο του Πιλάτες θα δείτε διαφορά στα πρώτα 10 μαθήματα. Επίπεδη κοιλιά, ευθυγράμμιση του σώματος, συντονισμός των κινήσεων, ενεργοποίηση μικρών μυϊκών ομάδων. Σας έπεισα? Μην χάνετε χρόνο λοιπόν. Ξεκινήστε. Και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε το απογευματινό μας. Μπανάνα με μέλι και καρύδια. Τι πιο υγιεινό, τι πιο νόστιμο. Θα προσθέσουμε 15 γραμμάρια καρύδια, τα οποία είναι ακριβώς μία χούφτα, όχι πάρα πολύ γεμάτη. Εγώ θα τα βάλω ολόκληρα. Είναι απλά ένα πιάτο βόμβα. Θα προσθέσουμε και μία κουταλιά μέλι. Και σε κλάσματα δευτερολέπτου έχουμε ένα πάρα πολύ εύκολο και υγιεινό απογευματινό. Απογευματινό. Μπανάνα με μέλι και ξηρούς καρπούς. Υλικά για ένα άτομο. Μία μπανάνα, 15 γραμμάρια καρύδια, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Θρεπτικό απογευματινό στο λεπτό, μόνο με 185 θερμίδες. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το βραδινό μας, που είναι μια σαλάτα η οποία είναι πραγματικά εύκολη, αλλά τόσο λαχταριστή. Ρόκα, πατζάρι, αμφότυρο, αμύγδαλο και μια ελαφριά σάλτσα από λευκό μπαλσάμικο με λίγο μέλι και λίγο ελαιόλαδο. Τα παντζάρια είναι πλούσια σε μια ισχυρή φυτική, χρωστική και αντιοξειδωτική ουσία, η οποία δίνει το βαθύ κόκκινο χρώμα σε αυτό το λαχανικό. Περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα κάλιο, φόσφορο, ασβέστιο, ιόδιο, σίδηρο, υδατάνθρακες, ίνες και πρωτεΐνες. Η υψηλή περιεκτικότητα των παντζαριών σε νητρικά ιόντα μειώνει τις απαιτήσεις του οργανισμού για οξυγόνο, αυξάνοντας τις αντοχές των ατόμων κατά 16%. Ο μύθος λέει ότι η θεά Αφροδίτη έτρωγε παντζάρια για να διατηρήσει την ομορφιά της. Θα χρησιμοποιήσω ένα παντζάρι για τη σαλάτα, είναι για ένα άτομο η μερίδα που φτιάχνω, και θα το κόψουμε κύβους. Το παντζάρι είναι ένα παρεξηγημένο λαχανικό. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό και πρέπει να το εντάξουμε στο διατροφολόγιο μας. Συνέχεια θα προσθέσω και ρόκα και αμύγδαλο. Πάρω και ένα μικρό μπολ για να φτιάξω και το dressing που θα προσθέσω, το οποίο βασίζεται σε τρία απλά υλικά. Λευκό μπαλσάμικο, ελαιόλαδο και να δώσω και μια γλυκάδα, θα βάλω και λίγο μέλι. Γενικά το μέλι το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μια χαρά. Και θέλω να στήσουμε το πιάτο μας. Ξεκινάμε το παντζάρι, θα κάνω μία βάση. Όπως βλέπουμε είναι τα χρώματα, το πράσινο, το άσπρο, το έντονο κόκκινο από το παντζάρι είναι τέλεια. Στη συνέχεια θα πάρω και το ανθότυρο. Έχω επιλέξει ανθότυρο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση του, δεν είναι τόσο έντονη. Θα ρίξω και λίγο ακόμα από το dressing που έχω φτιάξει. Και έχουμε ένα πιάτο με τόσο διαφορετικά χρώματα. Είναι μια σαλάτα τόσο νόστιμη και απλή που πραγματικά θα σας μαγέψει. Βραδινό. Σαλάτα με παντζάρια, ρόκα, αμύγδαλο και κύβους τυρί. Υλικά για ένα άτομο. 50 με 60 γραμμάρια παντζάρι βρασμένο, 150 γραμμάρια ρόκα, 20 γραμμάρια αμύγδαλο ψημένο, 50 με 60 γραμμάρια ανθότυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ελαιόλαδο, λευκό μπαλσάμικο.
Φανταστική επιλογή για βραδινό, μόνο με 260 θερμίδες η μερίδα. Το μενού μας σήμερα είχε πρωινό, δημητριακά μεγάλα και αποτοξίνωση του οργανισμού με ακάι μπέρι. Δεκατιανό, κρύο σνακ με τυρί. Μεσημεριανό, γεμιστά με ρύζι και καπνιστή μπριζόλα. Απογευματινό, μπανάνα με μέλι και ξηρούς καρπούς. Βραδινό, σαλάτα με παντζάρια, ρόκα, αμύγδαλο και κύβου τυρί. Στο σύνολο, το μενού μας σήμερα είχε 1500 θερμίδες. Το σημερινό μας μενού πιστεύω ότι δεν έχει αφήσει κανένα πεινασμένο, αλλά ήταν και ισορροπημένο. Ελπίζω να έχετε ακολουθήσει τα σωστά βήματα της ισορροπημένης διατροφής. Αν αργείτε, πολύ μεγάλο λάθος. Καλό σας απόγευμα.